Καλώς ήρθατε στις ιστορίες διασήμων από το Review.gr. Σήμερα θα δούμε την ιστορία του Brian Austin Green και της Megan Fox. Η θυελώδη σχέση, η κατάρρευση ενός γάμου μετά από 11 χρόνια, τα τρία παιδιά και το μάσημα που εξόργησε τη Fox. Ο Green και η Fox αραβωνιάστηκαν το 2006, αλλά χώρισαν το 2009, για να επανασυνδεθούν και να παντρευτούν το 2010. Το 2015 η Megan Fox υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, αλλά τελικά ανακάλεσε την αίτηση το 2019 και τελικά τον Μάιο του 2020 ο Green ανακοίνωσε ότι είχαν χωρίσει οριστικά και τον Νοέμβριο του ιδίου έτους η Fox υπέβαλε εκ νέου αίτηση διαζυγίου, η οποία οριστικοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Το πρώην ζευγάρι μοιράζεται πλέον την επιμέλεια των τριών παιδιών τους, του 10χρονου Νόα, του 9χρονου Μπόντι και του 6χρονου Τζέρνι. Οι δηλώσεις του Brian Austin Green στο podcast της παλιάς γνώριμης φίλης και συναδέλφου Tori Spelling ρίχνουν φως στις εντάσεις που οδήγησαν στο χωρισμό του από τη Megan Fox. Την ενοχλούσαν, θα πει, όλα. Την ενοχλούσε να σε ακούει όταν μασούσες, γιατί πίστευε ότι μπορούσε να ακούσει τα πάντα, θα πει η Spelling στο podcast, προσθέτοντας ότι της φαινόταν περίεργο κάτι τέτοιο να την ενοχλεί ενώ τον αγαπούσε. Ειλικρινά πιστεύω ότι το θέμα με το μάσημα ήταν απλά μια αφορμή, θα απαντήσει ο Green. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα πράγματα απλά δεν ήταν υπέροχα. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, σε ενοχλούν τα πάντα. Το που θα βάλει ο άλλος στα πόδια του, πώς θα βάλει το τοστ στην τοστιέρα. Όλα αυτά τα ανόητα καθημερινά πράγματα. Όταν μικρά ζητήματα συσσωρεύονται, αυτά τα πράγματα μπορούν να μας βυθίσουν. Είναι σαν να χτίζουν τείχους ανάμεσά σας και τα πράγματα να γίνονται συνεχώς χειρότερα. Από την πλευρά της η Megan Fox περιέγραψε την αρχή της σχέσης τους ως ξεκίνημα μιας μαγικής ιστορίας. Η περιγραφή της για την πρώτη του συνάντηση είναι πραγματικά γοητευτική. Η στιγμιαία έλξη και η αίσθηση της μαγείας είναι στοιχεία που συχνά χαρακτηρίζουν τις αρχές μιας ρομαντικής σχέσης. Όταν ο Brian θα πει «Με άγγιξε κατά λάθος το πόδι», θυμάμαι ότι κυριολεκτικά ένιωσα να με διαπερνά ηλεκτρική ενέργεια. Και ξαφνικά μια σταγόνα είναι αρκετή για να ξεχυλίσει το ποτήρι. Όπως το παράδειγμα του μασήματος που είπε ο Brian και η Tori Spelling, αν και ακούγεται ασήμαντο, αποκαλύπτει μια βαθύτερη ένταση στη σχέση. Όταν μια σχέση φτάνει σε ένα σημείο όπου κάθε μικρό πράγμα ενοχλεί, αυτό δείχνει ότι υπάρχουν υποκείμενα προβλήματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Όταν τα μικρά προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται, μπορούν να δημιουργήσουν ένα τείχος μεταξύ των συντρόφων. Αυτό ισχύει για κάθε σχέση, ανεξαρτήτως αν είναι διάσημη ή όχι. Ποια ήταν όμως η επιρροή των εξωτερικών παραγόντων σε αυτή τη σχέση, είναι κάτι που δεν έχει απαντηθεί μέχρι τώρα από καμία πλευρά. Οι απαιτήσεις της δουλειάς τους, τα ταξίδια και οι άλλες υποχρεώσεις μπορούν να ασκήσουν πίεση σε μια σχέση και να συμβάλλουν στην αποξένωση των συντρόφων. Παρά την έντονη αρχή τους, η σχέση του Green και της Fox αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις. Εκτός όμως από τα αναφερόμενα ζητήματα που προέκυψαν από την καθημερινότητα, υπήρχαν άραγε και άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στην αποσταθεροποίηση της σχέσης. Πώς επηρέασε η διασημότητα τη σχέση τους? Συχνά η γέννηση των παιδιών μπορεί να αλλάξει τη δυναμική μιας σχέσης. Η ιστορία του Brian Austin Green και της Megan Fox είναι μια υπενθύμηση ότι ακόμα και οι πιο διάσημοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις στις σχέσεις τους. Είναι επίσης μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τη δική μας σχέση και να δούμε αν υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, γράψτε μου την άποψή σας στα σχόλια και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου.